εστί εδώ μέσα. Αυτό θα πει ταινία χαμηλού κόστους. Το καλό είναι πως τα πλάνα της κάμερας από το κράνος είναι τέλεια. Πάρα πολύ εντυπωσιακά. Γιατί ο Πίρς πρέπει να κάνει εξάσκηση στην κιθάρα του τώρα? Σταμάτησε! Να η ευκαιρία μας! Πάμε από την αρχή, παιδιά! Νίκολας, είσαι στη σπηλιά! Η Πόλη και η Λάιλα στο μονοπάτι! Πόλη! Άνοιξε! Άστο καλύτερα! Καινούργια οδηγία, Πόλη! Κάνε μας και πάλι μεγάλους! Δεν μπορώ! Δεν φοράω το μενταγιόν μου! Είναι εκεί στο κρεβάτι! Μη με κοιτάς! Δεν πήγαινε με το κοστούμι! Επιμένω στην απόφασή μου να σε αναγκάσω να το βγάλεις! Άνοιξε, γιατί θα μπω μέσα, Πόλη! Καλά! Ίσως αυτή τη φορά υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να ταιριάζουν τα χρώματα! Ο Πίρς δεν πρέπει να μας δει έτσι! Ένα λεπτό, Πίρς! Λεπτό! Θα μετρήσω μέχρι τα τρία! Ένα... Κάνε γρήγορα, Πόλη! Δύο... Και πάλι μεγάλη! Τρία! Έχεις στο DVD μου η κυνηγή φαντασμάτων? Ναι, εδώ είναι. Μην κάνεις τίποτα τρελό εδώ μέσα. Η μαμά και ο μπαμπάς άφησαν εμένα υπεύθυνο. Πρέπει να κρατάω το σπίτι σε τάξη, γιατί θα με τιμωρήσουν για πάντα. Εντάξει. Αν σταματήσεις να παίζεις την κιθάρα σου. Για λιγάκι. Δεν γίνεται. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Και μην έρθεις στο δωμάτιό μου. Παρατρίχα να την πατήσουμε, παιδιά. Λοιπόν, τουλάχιστον έχει ησυχία τώρα. Το γροσούζεψα. Τέλεια! Δεν θα κερδίσουμε ποτέ στο διαγωνισμό ταινιών του Λίτλτον αν δεν τελειώσουμε μέχρι την απόψινη προθεσμία. Να πούμε αντίο στο πρώτο βραβείο των ονείρων μας και στην επαγγελματική κάμερα. Δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε τώρα. Οι θεατές πρέπει να δουν αυτά τα κοστούμια. Κι εγώ όλη τη νύχτα σχεδιάζω αυτά τα πλάνα. Το μόνο που θέλουμε είναι μια νέα τοποθεσία. Μακριά από τον Πίρς. Πρέπει να το ξανακάνουμε αυτό το πλάνο. Τι κάνει εκεί πάνω? Δεν θα τελειώσουμε ποτέ αυτή τη ταινία αν ο Πίρς είναι μέσα στο σπίτι. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε να φύγει. Το να μην φεύγει είναι η μόνη δουλειά που κάνει. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Hey, Πίρς, έχω ένα κουπόνι για δωρεάν παγωτό στο Big Baba. Το αγαπημένο σου! Σε ακούω! Σου είπα πως έχει μπουφέ με γαρνιτούρες και μπορείς να φας όσα θες! Με το συντριβάνι σοκολάτας! Ναι! Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να φύγεις από το σπίτι και να πας να φας το δωρεάν παγωτό! Όχι, ευχαριστώ! Τι? Γιατί όχι? Γιατί δεν μπορώ να αφήσω το σπίτι, Πόλη. Αυτό θα ήταν ανεύθυνο! Είσαι προφανώς πολύ μικρή για να καταλάβεις. Γι' αυτό η μαμά και ο μπαμπάς άφησαν εμένα υπεύθυνο. Τώρα με συγχωρείς. Έχω να δω τηλεόραση και... Το είδες αυτό! Ήταν μια τεράστια αράχνη! Πού πήγε! Πιάστη! Πιάστη! Ω, φίλε, είναι γιγάντια! Δεν ήξερα πως τρομάζεις τόσο εύκολα! Πάω στη σάνη για λίγο! Εντάξει, μην μπλέξεις εμπελάδες γιατί θα μπλέξουμε όλοι! Εντάξει! Και τώρα, ας συνδεθούμε ζωντανά με το δημα... Τι? ναι, είναι κανείς εκεί? Έχουν σηκωθεί τρίχες στο λαιμό μου!
άλλο έξω, παιδιά. Όχι! Η μικρή φοβάται το σκοτάδι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά τώρα είναι η ώρα να είσαι μεγάλο κορίτσι. Εντάξει, Σούζη. Είναι ώρα να γίνεις και πάλι μεγάλη. Ευχαριστούμε για αυτό το εξωπραγματικό πάρτι, Πόλη. Μακάρι να μέναμε για τη βουτιά σου. Α, και αυτό ακριβώς τα έκανα τώρα. Καλά να περάσετε στην τουαλέτα. Γεια! Είμαι σίγουρος πως η σάλτσα θα βγει από το πατελόνι σας αμέσως μόλις το πλύνουμε. Και λυπάμαι που είχα μόνο αυτό για να βάλετε. Oh, έλα εδώ, Πάξτον. Νομίζω πως πρέπει να τον αλλάξω, συγγνώμη. Θα με συγχωρέσετε. Πρέπει να το σηκώσω. Φίλε, δεν κάνω τίποτα. Είμαι στο πολύ σημαντικό δείπνο εργασίας του μπαμπά μου. Oh, παιδιά, τι να κάνεις. Η πόλη θα γυρίσει όπου να είναι για να σας πει πως αυτό το κοινοτικό έργο ενώνει τις οικογένειες. Κατάλαβα. Ακόμα κι αν δεν μπορείς να έχεις τη δική σου οικογένεια ενωμένη. Ντραμ, παρακαλώ πολύ! Μια σούπερ διαστημική βουτιά με στροφή, μάζεμα και τέντομα έρχεται! Έλα, Πόλη! 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 Εισερχόμενο μήνυμα από τον Πίρς. Πόλη! 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 Συγγνώμη, παιδιά. Πρώτα η οικογένεια. Η οικογένειά μου με χρειάζεται. Μα τι κάνεις? Πολλές δουλειές και με μεγάλη αποτυχία. Η οικογένειά μου με χρειάζεται. Θέλει κανείς άλλος milkshake Milky Way, Πού είναι ο κύριος Moneyweather? Φεύγει η πόλη. Δεν έχω δει τη μακέτα σου ακόμα, κύριε Pocket, αλλά σε ό,τι αφορά την οικογένειά σου, να. Αυτή η κόρη σου είναι πολύ, πολύ φαντασμένη. Η πόλη είναι παθιασμένο άτομο. Μπορεί να ήταν λίγο αφηρημένη απόψε, αλλά ξέρω πως πιστεύει ότι το Littleton αξίζει ένα τέτοιο μέρος. Ένα διασκεδαστικό μέρος. Κύριε Pocket, έχω και άλλους αρχιτέκτονες να δω. Κύριε Moneyweather, σταθείτε. Δεν μπορείτε να φύγετε ακόμα. Δεν είμαστε, εγώ δεν... Έδωσα μια υπόσχεση στον μπαμπά μου. Παρακαλώ, βοηθήστε να την κρατήσω. Πολύ καλά θα μείνω, νεαρά μου. Όπως είδατε απόψε, τα παιδιά μπορούν να ξεχάσουν τις οικογενειακές δεσμεύσεις, αλλά με το κοινοτικό κέντρο του μπαμπά, τα παιδιά θα θέλουν να κάνουν παρέα με τους γονείς τους με κάθε ευκαιρία. Το κάθε δωμάτιο έχει ένα σκοπό. Όλες οι οικογένειες είναι καλοδεχούμενες. Είναι πιο cool και από το πιο cool πάρτι. Εντάξει, ώρα για τη μακέτα. Θα τη φέρω. Δεν ήθελα να κάνω έτσι τη στροφή και το τέντομα. Σε παρακαλώ, μην έχεις χαλάσει, μην έχεις χαλάσει, μην έχεις χαλάσει. Αυτό είναι άσχημο, αυτό είναι πολύ άσχημο. Τι θα δείξει ο μπαμπάς τώρα? Ξέρετε, ακόμα δεν φάγαμε το γλυκό και η μαμά μου κάνει φοβερό cheesecake. Αυτό δεν ήταν καθόλου καλό μοίρασμα. Πίρς, σε παρακαλώ, βοήθα να κερδίσω λίγο χρόνο. Α, τι σκεφτόμουν, ξέχασα τις φράουλες. Έχουμε φρέσκες στον κήπο. Έρχομαι άστο καλύτερα. Πόσα τύπη cheesecake πιστεύετε πως υπάρχουν στον κόσμο, Ας τους μετρήσουμε. Πάλι! Πού είσαι? Χάλασες το πάρτι πιο πολύ και από τη Σούζη. Ήρθες για να μείνεις σωστά? Όχι, πρέπει να τους βγάλουμε όλους και την πισίνα έξω. Τώρα! Τι? Ξέρω πως το πάρτι διαλύεται, αλλά τα έκανα χάλια εκεί και πρέπει να το διορθώσω. Θα βοηθήσουμε. Τι χρειάζεσαι? Ξέρετε τι είναι ακόμα καλύτερο από ένα διαγαλαξιακό καλά? Ένα κόγκα για να πάμε πίσω στη γη! Και πάλι μεγάλη! Ήρθαμε για
βοήθεια. Θα δείξουμε σε αυτά τα σκυλιά ποιος είναι το αφεντικό. Τζίνι, ψάξε για το πώς ελέγχουμε τα τρελά σκυλιά. Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα. Είμαι ο Λουτσέρο Λόντον, εκπαιδευτής σκύλων. Για να κάνετε ένα σκύλο να σας υπακούει, πρέπει να αποδείξετε πως εσείς είστε ο κυρίαρχος. Εντάξει. Ουφ! Είμαι ο κυρίαρχος σκύλος. Κάνε αυτό που λέω. Ουφ! Ουφ! Λάιλα, βγάλε το λουρί του Σμίτζεν. Είναι ασφαλής γιατί εγώ δίνω τις διαταγές. Είσαι σίγουρη? Φυσικά είμαι σίγουρη. Έκανα ακριβώς αυτό που είπε ο Λουτσέρο Λόντον στο εκπαιδευτικό του βίντεο. Τι νομίζεις πως θα γίνει? Μόλις βγάλεις το λουρί ο Σμίτζεν θα το σκάσει? Σμίτζεν, κάτσε. Παιδιά, η εξάσκησή μου στην αντικειμενική παρακολούθηση με οδήγησε στο συμπέρασμα πως μόλις έβγαλε το λουρί ο Σμίτζεν το σκάσε. Σμίτζεν! Η ώρα είναι νέα ακριβώς. Το πάρκο είναι καθαρό από δέσποτα σκυλιά. Έχουμε τραπέζι στα δεξιά. Εφαρμογή του πονηρός σκύλος. Σμίτζεν, γυρνά πίσω. Σόκιασα! Συγγνώμη, κύριε Μπόγια, αλλά αυτό το σκυλί είναι δικό μου. Καλά, τότε καλά θα κάνεις να το ελέγξεις. Θα πάει στο καινοτροφείο αν το ξαναδώ να τρέχει μόνο το εδώ. Δεν θα το ξαναδείς. Τα σκυλιά είναι δύσκολο να τα ελέγξεις γιατί είναι μεγάλα. Όταν είναι μικρά θα είναι πιο εύκολο. Μα η Λάιλα δεν μπορεί να βγάλει βόλτα στην πόλη τα πιο μικρά σκυλιά του κόσμου. Κάποιος θα το προσέξει. Θα προσέξουν ένα κανονικό κορίτσι με μίνι σκυλιά. Αλλά ίσως να μην προσέξουν ένα μίνι κορίτσι με κανονικά σκυλιά. Hot dog! Πάρτε τα hot dog σας από εδώ! Τζίτζι, θέλω να φάω ένα hot dog, όχι να γίνω hot dog. Αν θες ένα hot dog, θα πρέπει να αρπάξεις το μεταγιόν της πόλης. Πρέπει να ανακατευτούμε στο πλήθος να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Ανοιχτά? Μα είμαι hot dog, πώς θα γίνει αυτό? Ανεβαίνω στον πίτσε συνέχεια στο σπίτι. Τώρα που ανεβήκαμε πάνω τους, θα πάμε κατευθείαν σε... Όχι! Ένα κουτάβι. Πάρε αυτό το απέσιο κόπρο μακριά μου. Πόλη! Πού είναι ο Σμίτζεν? Όχι! Έπιασα το μικρό γλυκούλι. Γουέν, άσε κάτω αυτό τον αειδιαστικό σκύλο. Εντάξει, Τζίτζι. Γυρνά πίσω, Σμίτζεν! Η Πόλη Πόκετ? Γουέν, πάρε αυτό τον απέσιο σκύλο. Θα τον χρησιμοποιήσουμε σε αντάλλαγμα με το μεταγιόν. Γουέν, κυρία Γκράντε, ωραία ρούχα. Πάρε το μεταγιόν της! Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Πίσω τους! Το μεταγιόν είναι σχεδόν δικό μου! Bonsoir. Καλώς ήρθατε στο Le Gourmet. Φιλέτο μπουρινιόν. Σμίτζεν, όχι! Πρόσεχε! Μπουάν, στρίψε! Δεν έχω φρένα, Τζίτζι, αλλά τουλάχιστον έχουμε ακόμα το τιμόνι. Το Le Gourmet. Πάντα ήθελα να φάω εδώ. Είναι τόσο σικ. Τρέξτε! Ενεργοποίηση κλειδώματος δημαρχείου. Δεν μπορείς να το σκάσεις, Pocket. Η Prudence. Λάιλα, πού είναι η ποντικότρυπα? Πόλη, δεν είναι τώρα η ώρα να ανησυχούμε για τα ποντίκια. Η Prudence είχε το μεταγιόν και βοήθησε να χτιστεί αυτό το μέρος. Αν έχτιζα κάτι, θα σιγουρευόμουν πως θα είχε μείνει εξόδους. Όπως τα cool πράγματα στο δωμάτιό σου. Νίκολας, πιάσε το χέρι της Λάιλα. Τι, γιατί? Ήου! Μείνει δύναμη! Από εδώ!
εκεί μέσα. Γυρίστε πίσω! Η λέξη της ημέρας είναι... Πρόσεχε! Πρέπει να βρούμε μία έξοδο. Φοβερό! Είναι πιο cool και από τους πολεμιστές κουλιών 2. Αυτά σίγουρα δεν είναι παπούτσια για να τρέχω σε μίνι τούνελ. Μπροστά που πήγαν! Στάσου, άκουσα κάτι. Είναι σαν... εμένα να μιλάω τώρα. Τουλάχιστον η Γκριζέλ σταμάτησε. Λάιλα, έχεις λίγη κλωστή. Πάντα. Είσαι σίγουρη, Τζίτζι? Είμαι δήμαρχος και κάνω ό,τι θέλω. Δείτε, αυτή πρέπει να είναι η πόρτα που έκτισε η Προύντενς. Η Γκριζέλ το παράκανε. Τι θα κάνουμε? Οι άνθρωποι την έκαναν δήμαρχο και οι άνθρωποι μπορούν να της το πάρουν. Παιδιά, μαζέψτε τους όλους στο Λίτλτον. Εγώ θα σταματήσω τον Μπάμπλερ. Μόνη σου, Πόλη, το Μπάμπλερ μπορεί να είναι επικίνδυνο. Το ξέρω. Αλλά εγώ έχω το μενταγιόν και είναι η δουλειά μου να σώσω τη μέρα. Δώστε χέρια. Και πάλι μεγάλη Λάιλα, Σάνι και Νίκολας. Συγγνώμη, κυρία μου, αλλά η δήμαρχος Μπέιν έχει απαγορεύσει τα σκύλια. Αστυνόμε, δεν υπάρχει δήμαρχος Μπέιν. Είναι ψεύτρα. Δεν νομίζω πως πρέπει να μιλάτε έτσι για τη δήμαρχο Μπέιν. Μπορεί να σας βάλει φυλακή. Δεν μπορεί, αν δεν έχει τη δύναμη. Πρέπει να ξεσηκωθούμε. Πήγαινε στο δημαρχείο. Είναι ωραίο να βλέπεις τη νεότερη γενιά να ενδιαφέρεται για την πολιτεία. Και το παιδί έχει ένα δίκιο. Πάμε. Και το όνομά της δεν είναι καν Bonnie Μπέιν. Αυτή η ψεύτρα μας είπε ψέματα. Θα κάνουμε πορεία εκεί τώρα αμέσως. Αφήστε μας να πούμε! Αφήστε μας να πούμε! Έχω ένα χώρο να προσέχω! Πρέπει να με αφήσετε να μπω αμέσως! Που να το κλείνει. Εκεί είναι, Τζίτζι! Έχεις τελειώσει, Πόκετ. Τώρα δώσε μου το μενταγιόν. Αν δεν μπορώ να το κλείσω, τότε μπορώ να του αλλάξω κατεύθυνση. Θέλω κάτι για να μπορέσω να στείλω αλλού την ακτίνα. Ναι! Και πάλι μεγάλο μενταγιόν! Αφήστε μας να πούμε! Αφήστε μας να πούμε! Όχι στο Μπάμπλερ! Κάτω η Μπέιν! Όχι στο Μπάμπλερ! Κάτω η Μπέιν! Κολλήσαμε! Καλά, τουλάχιστον έχω μια κονσέρβα με φασόλια για ώρα ανάγκης. Βγάλτε με! Από εδώ! Μέσα! Ούτω! Εκεί! 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 Θες να βγεις από τη φούσκα? Καθόμουν πάνω στο τηλεχειριστήριο. Όχι, 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 όχι! Να, δεν είναι ψεύτρα! Δεν έχει χρόνο να με μάθει, αλλά έχει όλο το χρόνο για να κάνει παρέα με αυτούς τους τύπους. Μήπως να... Το βρήκες. Και πάλι μεγάλη. Και μετά είπα, αυτά δεν είναι ντόνατ, αυτές είναι ράδες μου, φίλε. Πίρς. Τις ξέρεις αυτές τις μικρούλες? Τι είναι του Πόλη, μόνο σοβαροί σκέτα δεν έρχονται εδώ.
Wow, ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Δηλαδή αυτή είναι η αδερφή σου και κάνετε παρέα. Παιδιά, ο Πίρς από εδώ είναι κολλητός με τη μικρή του αδερφή. Συγγνώμη, μικρούλες. Αυτό το μέρος είναι για προχωρημένους και ετάδες μόνο. Είμαστε πολύ προχωρημένες. Η μικρούλα από εδώ νομίζει πως είναι προχωρημένη. Καλύτερα να πας στην παιδική ράμπα. Είναι καλύτερη για το μικροσκοπικό σου μέγεθος. Ω, καλό! Οι σκεϊτάδες συνήθως είναι πολύ cool. Αλλά αυτός ο τύπος είναι ένα δισεκατομμύριο φορές λιγότερο cool από ό,τι νομίζει. Είναι πολύ αγενής τύπος. Εμείς ανήκουμε στους προχωρημένους. Ουα, και αυτός! Ουαου, τέλειες κινήσεις. Ευχαριστώ. Είμαι η Πόλη. Αυτές είναι οι φίλες μου, η Λάιλα και η Σάνι. Χαίρο πολύ. Είμαι ο Χαμάλ. Γιατί δεν κάνεις σκέιτ στη μεγάλη πίστα, είσαι φοβερός. Εννοείς την πίστα του Ντέβιν. Αποκλείεται να με αφήσει να πλησιάσω. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Το πάρκο για σκέιτ πρέπει να είναι για όλους. Αυτό να το εξηγήσεις στον Ντέβιν. Θα το κάνω. Θα πάρουμε πίσω αυτή την πίστα. Καλή τύχη σας εύχομαι. Γιατί νιώθω πως θα τη χρειαστείτε. Περιμένετε, παιδιά! Ντέβιν! Απαιτούμε να αφήσεις το Χαμάλ και όποιο άλλο παιδί θέλει να κάνει σκέιτ στην πίστα. Δεν αφήνω έτσι απλά ανθρώπους να μπουν στην πίστα. Δες τον Πίρς. Ο τύπος απέδειξε πως ήταν αρκετά καλός για να μπει στην ομάδα μου. Και για να μπει στην ομάδα μου πρέπει να είσαι πιστός. Έτσι δεν είναι? Αν ο Πίρς απέδειξε πως είναι τόσο καλός, μπορώ κι εγώ. Μπορούμε όλοι μας. Αποκλείεται η μικρούλα του Σοδούλα να είναι τόσο καλή όσο εμείς. Παστίχημα. Θα κάνουμε διαγωνισμό σκέιτ. Αν κερδίσουμε, θα ελέγχουμε εμείς την πίστα και θα τους αφήσουμε όλους να μπουν. Αν κερδίσει η ομάδα σου, εσύ θα συνεχίσεις να την ελέγχεις. Πολύ χάζο στίχημα. Θα γίνει διαγωνισμό σκέιτ. Η ομάδα του Ντέβιν εναντίον των μικρούλιδων. Ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα. Στη Τζίτζι θα αρέσει πολύ αυτό. Προβλήματα στο σκέιτ. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε εξάσκηση εκεί, θα αντιγράψουμε την πίστα εδώ. Απίστευτο μοντέλο. Η αντιγραφή από τον 3D εκτυπωτή σου είναι τέλεια. Και εγώ ξανασχεδίασα τον εξοπλισμό ασφαλείας σου για περισσότερη αεροδυναμική και λιγότερη πιθανότητα τραυματισμού. Ωραία. Είσαι έτοιμη να προπονηθείς για τον αγώνα της ζωής σου? Μπορέσεις αυτό το παπούτσιο με αυτό το φόρεμα? Το McTwist θα είναι η πιο προχωρημένη κίνηση που θα κάνει η ομάδα του Ντέβιν. Και εσύ είσαι η μόνη σκέιτερ στην ομάδα μας αρκετά ικανή για να το δοκιμάσεις. Αυτό είναι η ώρα της αλήθειας. Τι! Πήρα μόνο τα απαραίτητα! Τρία σαμπουάν, τέσσερα κοντίσιονερ, έξι αφρόλουτρα. Δες αυτό, Τζίνι. Πόσα σαμπουάν θα χρειαστεί η Λάιλα το Σαββατοκύριακο? Κανένα. Δεν υπάρχουν ντου στην κατασκήνωση προσκόπων. Α, οπότε κάθε μέρα θα έχω χάλια μαλλιά! Ευτυχώς πήρα πιστολάκι και σίδρο για μαλλιά. Δεν υπάρχει ούτε ηλεκτρισμός. Αυτό ήταν! Φεύγω από εδώ! Δεν μπορείς να φύγεις. Το μότο των προσκόπων είναι όλοι μαζί. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορούμε να σε αφήσουμε πίσω. Γεια σας, Σάνι. Τι κάνεις? Τέλεια. Ένα, μόνο που η Πόλη δεν πιστεύει στην κοπέλα με τα μαργαριτάρια. Εσύ την έχεις δει, σωστά? Ναι. Και
μπορώ να σου πω πώς το έκανα, αλλά αυτή η γνώση είναι μόνο για τα θαραλέα κορίτσια. Είμαι λίγο θαραλέα. Δεν θα το έκανα αυτό για τον καθένα, αλλά αφού είμαστε ξαδέρφες, να μια λίστα με τα αγαπημένα πράγματα της κοπέλας. Για να εμφανιστεί, θα πρέπει να τα μαζέψεις όλα και να τα αφήσεις στο δάσος με τους φενδάμους όταν θα έχει πανσέλινο. Η πανσέλινο στην απόψε. Αχα, καλή τύχη, ξαδέρφη. Ανυπομονώ να πάρουμε τα σήματά μας. Κι εγώ ανυπομονώ να βρω όλα τα πράγματα στη λίστα της Τόρι. Μπορώ να βοηθήσω με αυτό. Τζίνι, πες μας που είναι όλα τα φανταστικά αγαπημένα πράγματα της κοπέλας με τα μαργαριτάρια. Τζίνι, είσαι εκεί. Μίλα μου, Τζίνι. Το φόρτισες πριν φύγουμε. Όχι, θα το έκανα εδώ. Όπου δεν υπάρχει ηλεκτρισμός. Θα τα πούμε όταν γυρίσουμε στο Λίτλτον, Τζίνι. Αχα. Έχω μια μαργαρίτα και έμειναν ακόμα 22 πράγματα να βρω. Πολύ εύκολο. Ώρα να ψεκαστώ με το σπρέι δροσιά του βουνού. Εδώ είναι κατασκήνωση, δεν είναι σπα. Είμαι η ομαδαρχισά σας, είμαι Λίσσα Μιλιτάντ. Είστε εδώ για να κερδίσετε σήματα, οπότε ξεκινήστε. Το πρώτο σήμα είναι τα άγρια σκοινιά. Φύγαμε. Μάλιστα, ομαδάρχισα Μιλιτάντ. Όχι σακίδια, ούτε πράγματα μες στα σακίδια. Δεν θα γίνεται cupcake με τον εύκολο τρόπο. Και αυτό, έχω τα αγαπημένα πράγματα της κοπέλας με τα μαργαριτάρια. Με τα μαργαριτάρια. Φυσικά, κράτα το. Ούτε τζίνι, ούτε σακίδια. Μόνο ένα βάζο γεμάτα με περίεργα πράγματα. Δύσκολη κατασκήνωση προσκόπων. Λάιλα, μπορείς να το κάνεις. Έλα. Νομίζω πως θέλει πολύ να σκαρφαλώσουμε. Μόλις πάρω ένα κομμάτι από αυτόν τον σπάνιο ιστό μικρής αράχνης. Αυτή η κοπέλα με τα μαργαριτάρια έχει πολύ περίεργα αγαπημένα πράγματα. Τζίτζι, τις βλέπω όλες. Over και μέσα. Όχι στάσου, over, ελήφθη και τέλος. Τέλεια. Απόψε είναι η νύχτα που επιτέλους θα πάρω στα χέρια μου το μενταγιόν της πόλη για να μικρύνω όλο το Λίτλτον. Γκουέν, μην την αφήσεις από τα μάτια σου. Δεν μπορείς να βασιστείς πάνω μου, στάσου. Ενώ εσύ βασίσου. Εγώ θα βασιστώ. Μπορείς να βασιστείς Αν θες να γίνεις cupcake, καλά θα κάνεις να κρατηθείς από αυτά τα σκοινιά. Λασπόλουτρο! Μπορεί να μην πάρω σήμα, αλλά η πόρη μου θα είναι φανταστική. Αν δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις, πρέπει να μπορείς να κρεμαστείς. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα σου χρειαστεί. Αποκλείεται αυτό να γίνεται στην κανονική ζωή. Ένα σήμα για τα σκοινιά για σένα. Και ακόμα ένα για σένα. Και κανένα για σένα. Πρέπει να τελειώσεις το μάθημα για να πάρεις το σήμα σου. Ναι, ευτυχώς που το μίνιμαλ είναι στη μόδα.